Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν στην οικία και το αυτοκίνητο 31χρονου στο Ζακάκι έπεσαν 14 πυροβολισμοί με αυτόματο όπλο. Μέλη της δύναμης έφτασαν αμέσως στη σκηνή. Από εξέτασεις που έκαναν, διαπίστωσαν ότι οι πυροβολισμοί έπληξαν την εξώπορτα και την πρόσωψη της οικίας, καθώς επίσης και το αυτοκίνητο του παραπονούμενου. Ο 31χρονος στην κατάθεσή του κατονόμασε τον 55χρονο γείτονά του, αναφέροντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι οι δύο τους έχουν συνοριακές διαφορές που αφορούν τα οικόπεδά τους στο Ζακάκι. Να σημειωθεί ότι οι διαφορές των δύο είχαν απασχολήσει την αστυνομία και στο παρελθόν. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η αστυνομία προχώρησε βάσει δικαστικού εντάλματος στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 55 ετών. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε στο δικαστήριο ότι συμμετείχε στην επίθεση και τέθηκε υποκράτηση για 7 ημέρες για συνέχιση των ερευνών. Ανακρινόμενος ωστόσο λίγο αργότερα από άντρες του τα LMSU παραδέχτηκε το ίδιο έριξε με αυτόματο όπλο με διάμετρο κάνει σε 9 χιλιοστών, συνολικά 14 σφαίρες κατά της οικίας του γείτονά του.